Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Αχ, τι ωραία, στο στουντιάκι. Και το σπίτι καλό είναι, δεν λέω. Λοιπόν, ώρα για μπλε, ξεκινάμε. Λίμπερο 107,4, 5η, 10 του μηνός. Σήμερα γράφει στο ημερολόγιο Γρηγορίου, αλλά σε ένα φίλο μου που είπα χρόνια πολλά, μου είπε δεν γιορτάζω. Να λυθεί αυτό το μυστήριο, παρακαλώ, να με βοηθήσετε. Μην λέμε τζάμπα χρόνια πολλά, να τα λέμε στην ώρα τους. Δεν είναι σήμερα του Γρηγορίου Χρήστου. Δεν πειράζει. Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια έφυγε ο τεράστιος David Bowie, οπότε θα μας συντροφεύσει μουσικά. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Κιώσης. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε και 3 προγραμματισμένα θέματα. Τα 2 είναι για μπάσκετ, το άλλο είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ιδιαίτερο που αφορά έναν συνανθρωπό μας, έναν Ηρακλειδέα που μας έχει όλους ανάγκη. Θα ακούσετε προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε και διαγωνισμό όπως και χθες, έχουμε φυσικά και το χορηγό μας. Άντε παιδιά, με το καλό, ο γάμος, η βάφτιση, το πάρτι, ό,τι θέλετε εσείς. Γιατί το Έναστρος, το κέντρο δεξιώσεων, είναι κοντά μας και είναι και στην Ευκαρπία, στη Νέα Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 2. Για τις κρατήσεις σας στο 2310-685-127 και στο enastros.gr μπορείτε να μπείτε. Για γάμο, για βάπτιση, για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, να σας ενημερώσω επίσης και για την έκθεση η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες, το έχω εδώ μπροστά μου, μισό λεπτό. 12 και 13 Ιανουαρίου, Expo Wedding, έκθεση γάμου, Χριστάρα μου. Το Έναστρος θα έχει δικό στάντ, επαναλαμβάνω, 12-13 Ιανουαρίου στην Expo Wedding. Ευχαριστώ το φίλο ή φίλη ήτανε, φίλο ακροατή, που μας βοήθησε και είπε ότι σήμερα είναι άλλος Γρηγόρης. Είναι αδερφός του Αγίου Γρηγορίου που είναι μαζί με τον Άγιο Βασίλειο στους τρεις ιεράρχες. Καλά τα λέω. Όχι. Αδερφός του Βασιλείου. Τι είπα εγώ, του Γρηγορίου, ναι, συγγνώμη. Αδερφός του Βασιλείου. Οπότε τους Γρηγόριδες που έχουμε φίλους, να μην τους πούμε σήμερα χρόνια πολλά, τους πούμε όταν θα ξαναδούμε του Αγίου Γρηγορίου στο ημερολόγιο. Άντε, το λύσαμε και αυτό. Πολύ μπροστά οι ακροατές. Πολύ μπροστά. Και επειδή είστε πολύ μπροστά, εγώ σας δίνω δωράκια. Εγώ, η εκπομπή, όχι εγώ, και χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιους φίλους, τέτοιους φιλάθλους του Ηρακλή και τέτοιους ακροατές που μας δίνουν συχνά πυκνά διάφορα και τα κληρώνουμε εδώ στην εκπομπή. Για σας τα προμηθεύουν, για σας το αγοράζουν, όπως και χθες έτσι και σήμερα μια πολύ ωραία και ανώλευκη ατζέντα του βολεϊκού Ηρακλή. Είδες, δωράκι, ναι, δωράκι, έχουμε κανονικά. τα αγαπάμε τα δώρα. Αγαπάμε και τους ακροατές μας και τους φίλους του Ηρακλή φυσικά. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια ανάρτηση όπως και χθες έτσι και σήμερα στο Facebook και κληρώνουμε αυτή την ατζέντα που κληρώσαμε και χθες. Ο χθεσινός νικητής, θυμίζω, είναι ο Κωνσταντίνος Ασβεστάς, ο οποίος θα παραλάβει την ατζέντα του. Το σημερινό νικητή θα το μάθετε στις 8 που θα κάνουμε την κλήρωση. Από χθες, οι ιτημένοι, οι υπόλοιποι δηλαδή, πλην του Κωνσταντίνου που δεν κέρδισαν, γιατί ένας είναι νικητής, θα τους βάλουμε και σήμερα στην κλήρωση μαζί με τα υπόλοιπα μηνύματα που έρχονται σήμερα. Οπότε μέχρι το τέλος της εκπομπής μπορείτε να το κάνετε. Έχουμε ανοιχτό και το mail blueliberopapakiyahoo.gr. FM και ενώ το μήνυμά σας για οτιδήποτε άλλο, αποστολή στο 54526. Το mail μας, επαναλαμβάνω, blueliberopapakiyahoo.gr. Ευχαριστώ και την καλή φίλη τη Μαριλίζα που μου λέει ότι 25 Ιανουαρίου είναι του Αγίου Γρηγορίου. Το διευκρινίσαμε και με τον ακροατή που μας βοήθησε. Θα διαβάσω αρχικά, γιατί επαναλαμβάνω έχουμε συνεντεύξεις και πρέπει να τα τρέξουμε να τα προλάβουμε στην ώρα που μας απομένει μέχρι το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα διαβάσω την νέα διευκρινιστική σημερινή ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής. Θα πούμε και κάποια πραγματάκια τα οποία προκύπτουν βάσει του ρεπορτάζ. Λοιπόν, λέει η ανακοίνωση. Η διοίκηση ΠΑΕ Ηρακλής, θέλοντας να ενημερώσει τους φιλάθλους του Ηρακλή για το τι πραγματικά συμβαίνει στο θέμα της ασφαλιστικής ενημερότητας, δηλώνει ότι τα στελέχη της ΠΑΕ έγκαιρα και πριν ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος ήταν έτοιμα ως προς και τα δικαιολογητικά που χρειαζόταν. Πρώτον, είχαν εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα, της οποίας η ισχύς λήγει 28 Μαρτίου του 19. Δεύτερον, είχαν εκδώσει φορολογική ενημερότητα, η οποία λήγει 31 Ιανουαρίου του 19. Τρίτον, είχαν ρυθμίσει τις μικρές οφειλές προς το ΙΚΑ της νέας ΠΑΕΣ 28 Δεκεμβρίου του 2018, καταβάλλοντας ταυτόχρονα την πρώτη δόση και η ρύθμιση είναι σε ισχύ. Τέταρτον, η έκδοση νέας ασφαλιστικής ενημερότητας μπλοκαρίστηκε από το ΙΚΑ Κατερίνης, διότι θέλουν να ρυθμιστούν οι παλιές οφειλές ΠΑΕ κατά τη διοίκηση Παπαθανασάκη, που ανέρχονται στο ποσό των 645
χιλιάδων ευρώ πλέον προς αυξήσεων. Πέμπτον, επίσης θα θέλαμε να δηλώσουμε την πρόθεση της διοίκησης της νέας ΠΑΕ να προβεί στη ρύθμιση της παραπάνω φυλής 120 δόσεις. Δυστυχώς, λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας, πρακτικά αυτό θα είναι εφικτό μόνο με την ολοκλήρωση της πρώτης κερδοφόρας εταιρικής χρήσης. Εδώ ανοίγουμε παρένθεση και λέμε το πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, έτσι, γιατί εάν δεν αλλάξει ο νόμος, που είναι να αλλάξει, θα το δούμε, αλλά είπαμε όταν μιλάμε για πολιτεία και νόμους κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, γιατί ο Ηρακλής σχεδόν ποτέ δεν κέρδισε κάτι από αυτούς. Αν αλλάξει, οκ. Okay. Αν δεν αλλάξει, πρέπει να περιμένει αυτό που λέει η ανακοίνωση. Την ολοκλήρωση της πρώτης κερδοφόρας εταιρικής χρήσης. Ζήσε Μάιο μου να φας τριφύλι. Έκτον, η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής αλλά και του ιδίου του κυρίου Παπαδόπουλου με τις αποφάσεις τους, όπως αυτές υλοποιήθηκαν από τα στελέχη και τους υπαλλήλους της ΠΑΕ, στόχο έχουν την καλύτερη πορεία της ομάδας του Ηράκλη. Διευκρινίζεται δε προς κάθε κατεύθυνση ότι τόσο η διοίκηση της ομάδας, όσο και ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος, ο κύριος Παπαδόπουλος, έχουν εμπιστοσύνη στα στελέχη, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της ΠΑΕ, οι οποίοι με επαγγελματική ευσυνειδησία και επαγγελματική πληρότητα ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις της ΠΑΕ. Στο έκτο θα σταθούμε λίγο. Θα σταθούμε λίγο γιατί έχουμε σταθεί και τις προηγούμενες μέρες. Και θα μιλήσουμε και πάλι με γεγονότα. Με γεγονότα. Κανείς δεν είπε ότι είτε ο νομικός εκπρόσωπος για τον οποίο κάναμε λόγο τις προηγούμενες μέρες και χθες, είτε τα υπόλοιπα στελέχη είναι ανίκανα. Όμως, το έχουμε πει πολλές φορές και θα συνεχίζουμε να το λέμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οργάνωση της ΠΑΕ, σε συγκεκριμένα πόστα. Υπάρχουν απουσίες, υπάρχουν κενά που δημιουργήθηκαν με τις πρόσφατες παρετήσεις που δεν συμπληρώθηκαν. Ούτε του υποευθύνου επικοινωνίας, ούτε του υποευθύνου μάρκετινγκ, ούτε του μέλους της διοίκησης. Στο ΔΣ δεν έχει μπει νέο μέλος μετά την παρέτηση του κυρίου Κυρίτση. Ούτε του υπεύθυνου αδειοδότησης που ήταν ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, που έχει παραιτηθεί και αυτός. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσον αφορά τα στελέχη, συνεργάτες, υπαλλήλους κτλ., κανείς δεν αμφιβάλλει ότι είναι επαγγελματίες και ότι έχουν μια επαγγελματική σχέση όπως θα ήθελε ο Ηρακλής να έχουν με την ίδια την ΠΑΕ. Το θέμα είναι ότι όλοι αξιολογούνται και κρίνονται καλοπροαίρετα πάντα από τα αποτελέσματα. Και υπάρχουν πολλά κουφά που γίνονται στον Ηρακλή που τα έχουμε καταγράψει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσουμε να τα καταγράφουμε. Ακόμα ένα κουφό βγήκε στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα που ασχολείται πάρα πολύ με τη Β' Εθνική, το footballingnews.gr. Ακούστε. Η απολογία του Ηρακλή για τη μη δήλωση προπονητή κατόχου UEFA Pro απέναντι στον Απόλλωνα Πόντου. Ενώπιον του αθλητικού δικαστή βρέθηκε την Τρίτη ο Ηρακλής, προκειμένου να απολογηθεί γιατί στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου δεν είχε δηλώσει προπονητή κάτοχο UEFA Pro ως όφιλε. Το Football League News έδωσε το παρόν στην εκδίκαση και σας παρουσιάζει το ρεπορτάζ. Την ΠΑΕ εκπροσώπησε ο νομικός Βαγγέλης Χατζιωάννου. Ανοίγω παρένθεση και λέω. Χρήστο, το έχω πει και άλλες φορές, το ξέρεις. Την ΠΑΕ Ηρακλής, για το παιχνίδι Ηρακλής Απόλλων Πόντου, την εκπροσώπησε ο Βαγγέλης Χατζιωάννου, ο οποίος είναι νομικός εκπρόσωπος και του Απόλλωνα Πόντου. Να πω κάτι άλλο, δεν λέω κάτι άλλο. Το κλείνω εδώ. Ακουνάει το κεφάλι το Χρήστο απέναντί μου. Ο οποίος υποστήριξε τρεις μέρες μετά τον αγώνα με τη Δόξα Δράμα στο Δημήτρη Ελευθερόπουλο, παραιτήθηκε. Ανέφερε ότι ο Ηρακλής προσέλαβε αμέσως τον Μανουέλ Ρόκα, ωστόσο η πιστοποίησή του καθυστέρησε γιατί έπρεπε να ακολουθούν χρονοβόρες διαδικασίες και να έρθει η απαιτούμενη άδεια από την Ισπανική Ομοσπονδία. Ο Χατζιωάννου μάλιστα επρόκειτο να αποσκομίσει τον αθλητικό δικαστή τα φύλλα αγώνων από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, όπου φαίνεται ότι η ΠΑΕ δεν είχε παραβιάσει ξανά το σχετικό κανονισμό. Στο παιχνίδι Ηρακλής Απόλλωνα Πόντου, όπου ο νομικός εκπρόσωπος του Ηρακλή είναι και ο νομικός εκπρόσωπος του Απόλλωνα Πόντου, αυτό το εκπληκτικό. Αν αρέσει την ΠΑΕ, εμείς πάμε πάσο. Και συμπληρώνει με το 7ο η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Η διοίκηση της ΠΑΕ έχει ήδη κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ξεπεραστεί το θέμα και θα το χειριστεί προσωπικά ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ αμέσως μετά την άφηξή τους στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Παπαδόπουλος φυσικά μαζί με τον κύριο Καραντώνη. Τώρα για τα αγωνιστικά. Καταρχάς να πούμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Επικοινώνησα σήμερα με άνθρωπο του σταδίου που μου είπε κατά λέξη, μου μετέφερε κατά λέξη ότι εάν δεν βρέξει καλά αυτές τις μέρες, όχι να ρίξει μια ψυχάλα, να βρέξει,
τότε θα έχουμε πρόβλημα. Σήμερα οι εργασίες που έγιναν στο Καφτατζόγλιο έγιναν μόνο στο Ταρτάν. Για να μπορέσουν αυτοί που αθλούνται του στίβου και τα λοιπά να μην σπάσουν κανένα πόδι. Το χιόνι παραμένει αρκετό στον αγωνιστικό χώρο, είναι παγωμένο, δεν μπορεί να μπει κάποιο μηχάνημα εκεί, γιατί αν μπει θα κάνει ζημιά στο χορτάρι. Αυτά μου μετέφεραν από το στάδιο. Και ελπίζουν στο να βρέξει καλά. Διότι αν δεν βρέξει και το παγώσει ακόμα περισσότερο, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα, είναι Πέμπτη, τι θα κάνει Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός. Δεν ξέρω, μπορεί να έρθει ο Φουφουτόπουλος. Τώρα στο Φι δεν είμαστε, στο Φι είμαστε. Έφυγε το Ύψιλον, έφυγαν και οι τηλέμαχοι της Σοφίας, πήγαμε στο Φι τώρα. Μπορεί να έρθει ο Φούφουτος και να ρίξει πάλι κοτρόνια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αλλά τώρα που μιλάμε είναι 50-50, είναι 50-50 για το μάτς της Κυριακής. Αύριο θα έχουν καλύτερη εικόνα στο στάδιο. Αν όμως παραμείνει παγωμένο, δεν θα μπουν στη διαδικασία. Αυτό μου το ξεκαθάρισαν, να βάλουν μηχάνημα μέσα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις τώρα είναι να πάρεις μια σκούπα. Αλλά με τη σκούπα απλά θα διώξεις το χιονάκι. Τον πάγο με τη σκούπα δεν μπορείς να το διώξεις. Πρέπει να βάλεις κάτι διαφορετικό. Και αν βάλεις κάτι διαφορετικό, το χορτάρι θα γίνει άστα να πάνε. Και δεν θέλουν να ρισκάρουν. Δεν ξέρω αν θα χιονίσει το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν θα κάνει κρύο. Είδομεν. Πάντως 100% ότι θα γίνει το μάτς δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Και δεν ξέρουμε αν και στην τελική, αν δεν γίνει, μήπως κάνει και καλό στον Ηρακλή. Αν κάποιος σκεφτεί ποντίνα. Για παράδειγμα βλέπουμε σήμερα ότι εκτός προπόνησης είναι ο Κοστούλας. Και λιγοστεύουν οι επιλογές για το κέντρο. Ο Κοστούλας που ακολούθησε μέρος του προγράμματος καθώς αισθάθηκε ενοχλήσει στο αριστερό γόνατο και αποχώρησε. Αύριο το πρωί θα φανεί και πάλι το μέγεθος του προβλήματός του. Ο Κανακούδης και ο Καλτσάς ακολούθησαν και σήμερα το δικό τους ατομικό πρόγραμμα. Είναι οι μόνιμοι τραυματίες, ειδικά ο Κανακούδης, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πέρα του θέματος του Κοστούλα που προέκυψε και αν είναι σημαντικός ο τραυματισμός του δεν θα προλάβει το μάτς της Κυριακής, ίσως βγει σε καλό αν αναβληθεί το μάτς της Κυριακής από την άποψη ότι θέλουμε να πιστεύουμε πως θα... Όχι θα γίνουν μεταγραφές, πως θα εκδοθούν δελτία αυτών που έχουν μεταγραφεί στον Ηρακλή. Βαγγέλη, αυτό που μου έγραψε δεν μπορώ να το πω στον αέρα, το τι πρέπει να κάνουν για να λιώσει ο πάγος. Είναι λίγο... Ναι, δεν είναι για τον αέρα. Τέλος πάντων. Μεταγραφές έχουν γίνει. Μεταγραφές, από ό,τι φαίνεται, θα γίνουν κι άλλοι. Όπως ακούτε κάθε μέρα εδώ από τον Ρόγια Μπλε, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σας τρελάνουμε με ονοματολογία. Περιμένουμε τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις. Αλλά μπορεί να κάναμε 3 ώρες εκπομπή για μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή και να έρθουν, δεν μπορούν να παίξουν. Δεν υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορούν να εκδοθούν δελτία. Και αυτοί που έχουν έρθει και προπονούνται, επίσης. Τώρα που λέω προπονούνται. Δυστυχώς καθημερινά έρχονται στα αυτιά μας, στα αυτιά της εκπομπής, πολλά αρνητικά γεγονότα. Πολλά. Και δυσάρεστα. Και μακάρι τώρα που θα έρθει ο κύριος Παπαδόπουλος να τα μάθει, γιατί δεν ξέρω αν τα γνωρίζει όλα αυτά, για τη λειτουργία της ΠΑΕ, του ποδοσφαιρικού τμήματος και των ακαδημιών. Γιατί ο Ηρακλής δεν είναι μόνο η αντρική ομάδα, είναι και οι ακαδημίες. Και όταν οι ίδιοι οι γονείς επικοινωνούν με την εκπομπή και κάνουν πολλά σοβαρά παράπονα για πληρωσιές προπονητών, για έλλειψη ρούχων, για κακές συνθήκες προπονήσεων, για χίλια δυο, και δεν μιλάω για το καιρό, μιλάω από πριν, δεν μιλάω τώρα για το χιόνι. Καλό θα είναι ο κύριος Παπαδόπουλος να ακούσει όλα αυτά τα παράπονα από όλους, αν δεν τα γνωρίζει, να τα μάθει για να μπορέσει να δώσει λύσεις και σε αυτά, πέρα από το πολύ σοβαρό θέμα με την ασφαλιστική ενημερότητα. Και επιμένω για ακόμη μια φορά και λέω ότι θα είναι πολύ σημαντικό και ο κύριος Θοδωρίδης να δώσει μια συνέντευξη τύπου, να μιλήσει στον κόσμο της ομάδος. Επαναλαμβάνω, όχι σε εμάς, στον κόσμο της ομάδος.
Θα πούμε και για μπάσκετ, θα πούμε και για βόλεϊ, θα πούμε και για την χθεσινή πρώτη νίκη. Θυμάστε όταν ξεκινούσε η χθεσινή μας εκπομπή, μόλις είχε τελειώσει το παιχνίδι της γυναικείας ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή. Στην ώρα για μπλε τα λέμε όλα, τους φιλοξενούμε όλους, οποιοδήποτε τμήμα και άθλημα του τεράστιου αυτού ιστορικού συλλόγου. Είτε είναι άνδρες, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι ακαδημίες, οτιδήποτε. Και χθες τα κορίτσια τα κατάφεραν και μέσα στη Λευκάδα μάλιστα πέτυχαν μια πολύ σημαντική νίκη και σε πολύ λίγο θα πάρουμε λεπτομέρειες για αυτήν. Να προλάβουμε, Χρήστο μου, μην ξεκινήσει η προπόνηση και το χάσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε και να προλάβουμε την έναρξη της προπόνησης της γυναικείας ομάδος και να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, την καλησπέρα μας και τις ευχές για καλή νέα χρονιά το 19 στην κυρία Ιωάννα Καπουσούζη, η οποία είναι στην γραμμή μας, η προπονήτρια της γυναικείας ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε και πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ. Επιτέλους ήρθε. με το νέο έτος. Είναι που λέμε σαν τα χιόνια, έτσι, κάπως έτσι ήρθε και η πρώτη νίκη. Μπορείς να το πεις και έτσι και σαν τα χιόνια, αλλά είναι η προσπάθεια, αυτό είναι. Mm-hmm. Για όλα τα καλά πράγματα από πίσω υπάρχει κάποια προσπάθεια. Και ήρθε σε ένα παιχνίδι που ήσασταν για πρώτη φορά μόνοι στον πάγκο. Μετά την αποχώρηση του μέχρι πρώτη συνεργάτη σας, πλέον να ακολουθείτε εσείς ως πρώτη coach στην ομάδα, έτσι. Ναι. Μακάρι να μην είναι συμπτωματικό. Να έχει διάρκεια, να έχει συνέχεια. Κοιτάξτε, ο χαρακτήρας μου είναι ότι δεν μου αρέσουν οι ήττες και ότι πάντα πρέπει να πολεμάμε και να αγωνιζόμαστε σε ό,τι υπάρχει και σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι η ζωή, είτε είναι οτιδήποτε. Mm-hmm. Και προσπαθούμε και πηγαίνουμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Από εκεί και πέρα, επειδή το μπάσκετ, το οποίο όλοι το αγαπάμε και πιστεύω ότι είναι το πιο δίκαιο άθλημα και δίνει πάντα ο καλύτερος, προσπαθούμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα κερδίζουμε. Χθες πάντως έγινε μια πολύ μεγάλη μάχη, βέβαια εικόνα δεν έχουμε, αλλά παρακολουθούσα την εξέλιξη του παιχνιδιού πόντο-πόντο και στην κυριολεξία το μάτς πήγαινε πόντο-πόντο, έτσι, μέχρι και στο τέλος που για ένα καλάθι κέρδισε ο Ηρακλής μέσα στη Λευκάδα. Πολύ σπουδαία νίκη. Πολύ σπουδαία νίκη και αν σκεφτείτε ότι ήταν σε όλο το παιχνίδι πόντο-πόντο, όπως ακριβώς είπατε, έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία. Σε αυτά τα παιχνίδια αυτό που μετράει και αυτό που βγαίνει είναι η ψυχή και η καρδιά και το μυαλό των αθλητριών που η ομάδα έδειξε πολύ μεγάλη καρδιά, πίστη και αφοσίωση στο πλάνο που είχαμε από την αρχή και το ακολουθήσαμε μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο κερδίσαμε και δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Αυτός που πιστεύει πάρα πολύ, αυτός που προσπαθεί πάρα πολύ, στο τέλος αμείβεται. Με μία νίκη, με ένα πρωτάθλημα, με μία επιτυχία. Εμείς πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το ένα μήνα περίπου είμαστε εδώ, δεν είχαμε ρεπό. Όλες τις ημέρες, όποια κορίτσια ήταν εδώ, δουλεύαμε συνέχεια. Παρά τις γιορτές λέτε, έτσι. Παρά τις γιορτές, ναι. Δεν καθίσαμε ούτε μία μέρα. Μόνο μία ημέρα καθίσαμε όλο τον καιρό. Και αυτό έχει να κάνει και με τη θέληση και με το πείσμα και με την υπερηφάνεια που είχαν τα κορίτσια και όλη η ομάδα. Δεν είμαστε πολλοί, αλλά έχουμε μεγάλη καρδιά. Θα περιμένουμε κάποιες αλλαγές ή ενίσχυση της ομάδος, γιατί θυμάμαι πριν από λίγο καιρό όταν η κυρία Λίνα Τραμουντάν ήταν εδώ στην εκπομπή μας τηλεφωνικά, καταγράφοντας τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην ομάδα, είχε πει ότι θα δώσουμε και τη μάχη και σε αυτό το τομέα και σε αυτό το κομμάτι. Και ο Ηρακλής από χθες με την νίκη του ξαναμπαίνει στο κόλπο της παραμονής. Δεν ξέρω αν από εδώ και πέρα σκέφτεται κάτι τέτοιο για την ενίσχυση της ομάδος και αν είναι εφικτό, έτσι. Ναι. Οι σκέψεις υπάρχουν, απλώς καμιά φορά δεν μπορεί να συμβεί κάτι. Θα δούμε σκέψεις και ψάχνουμε μήπως κάτι συμβεί, μήπως κάτι βρεθεί mm-hmm. μέσα στις δυνατότητες που έχει η ομάδα. Και στις οικονομικές, γιατί η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος, η Λίνα, η Τραμουντάν είναι εδώ που έχει όλη την... Έχει επομιστεί όλο το βάρος, ναι.
Ναι, και είναι μεγάλο το έργο εδώ που έχει. Θα ήταν καλό να υπάρχουν, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε τον Ηρακλή ή αγαπάνε την προσπάθεια. Πιστεύω ότι όποιος έχει καλή διάθεση και καλή σκέψη, έστω και από κοντά με τη συμπαράστασή του, θα είναι χρήσιμη η βοήθεια. Η εμπειρία σας είναι μεγάλη και ως αθλήτρια έχετε κατακτήσει πρωτάθλημα Ελλάδος, έχετε παίξει πάρα πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και τις γνώσεις σας, στο ψυχολογικό πώς θα προετοιμάσετε πλέον την ομάδα εν ώψη του κρίσιμου αγώνα της Κυριακής με τη Βούλα, γιατί πλέον και τα κορίτσια σας, να το πω έτσι εισαγωγικά, είναι ανεβασμένα από χθες, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι, είναι, αλλά αυτό είναι κάτι που έγινε χθες και τελείωσε, γιατί μέσα σε 3 ημέρες ξαναπαίζουμε παιχνίδι. Αυτό που είπα στα κορίτσια είναι ότι πρέπει να κοιτάζουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να πάμε να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από κάθε παιχνίδι. Εμείς κυνηγάμε και χτυπάμε όλα τα παιχνίδια, θέλουμε την νίκη σε κάθε παιχνίδι και κάνουμε το καλύτερο γι' αυτό. Έτσι συνέβη και με τη Λευκάδα. Το πιστεύαμε, το αποδείξαμε, παίξαμε δυνατά, με μυαλό και με ψυχή και με καρδιά και πήραμε τη νίκη. Εύχομαι ολόψυχα να γίνει αυτό και την Κυριακή σε ένα δύσκολο μάτς. Ο Ηρακλής που δεν είχε κάνει νίκη μέχρι στιγμής, την πέτυχε χθες και μακάρι να έχει συνέχεια αυτό την Κυριακή στο γήπεδο. Το ραντεβού στο Ιβάνοφι. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή προβόληση. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από την προπονήτρια του Ηρακλή, την κυρία Ιωάννα Καπουσούζη. Σπουδαία αθλήτρια στο παρελθόν, για όσους γνωρίζουν το γυναικείο μπάσκετ, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει διακρίσεις, εθνική ομάδα και ήταν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού πρόσφατα. Πλέον, πέρα από τις ακαδημίες που ήταν, έχει αναλάβει και ηγετικό ρόλο στην γυναικεία ομάδα, είναι η πρώτη coach και χθες στο... Δεν ήταν ντεμπούτο γιατί ήταν και τις προηγούμενες φορές, αλλά ήταν η πρώτη φορά τώρα που έκατσε μόνη της στον πάγκο και από εδώ και πέρα θα είναι αυτή η προπονήτρια του Ηράκλη. Ήρθε αυτό το πολυπόθητο ροζ φύλλο αγώνα στο γυναικείο μπάσκετ που, να θυμίσω, ότι είναι 12 ομάδες, απευθείας πέφτει η τελευταία, η 12η. Ο Ηράκλης είναι σε αυτή τη θέση τώρα γιατί έχει μόλις μία νίκη και ο 8ος θα παίξει με τον 11ο, ο 9ος με τον 10ο για άλλες 2 ακόμα θέσεις που υποβιβάζονται 3 στο σύνολο. Ο Ηράκλης θέλει αρχικά να μην είναι 12ος, έστω στην 11η θέση να τερματίσει την κανονική διάρκεια και να παίξει μπαράζ με τον 8ο. Και αν ο 8ος, προσέξτε, συγγνώμη, είναι η νίκη Λευκάδας και κάνει και μία ακόμα νίκη στο Ιβανόφιο με την ομάδα που την κέρδισε χθες στο νησί του Ιωνίου, τότε θα έχει 2-0. Γιατί όπως στην Α2 ανδρών, έτσι και στην Α1 γυναικών, στα play-off και στα play-out κουβαλούν τις νίκες από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και είναι 3 στο σύνολο. Την Κυριακή το μεσημέρι στις 2 λοιπόν, Ηρακλής θα παίξει με τον Πρωτέα Βούλας. Όποιος μπορεί, ας δώσει το παρόν εκεί πριν μεταφερθεί στο Καφτατζόγλιο, εφόσον με το καλό γίνει το μάτς με τον Εργοτέλη. Έστω για ένα ημίχρονο που λέει ο λόγος, να υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, να ενισχυθούν τα κορίτσια. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με νέα συζήτηση για μπάσκετ και με τον διαγωνισμό μας που συνεχίζεται. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την κιανόλευκη ατζέντα του βολεϊκού Ηρακλή. Πάρα πολύ όμορφη είναι, με το σήμα του Ηρακλή, Ηρακλής Πετροσφαίρης, 2019 πάνω, με το αστέρι του Αυτοκράτορα, λαμπρό. Επαναλαμβάνω, είτε στο blue-libero-papaki-yahoo.gr, είτε στο Facebook, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Διαφημιστικό κομψό, Χρήστο μου, και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, παρέα με David Bowie που μας άφησε σαν σήμερα πριν 2 χρόνια. Και το Ένάστρος που είναι κοντά μας για γάμους, για βαφτίσια, για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, κέντρο δεξιώσεων για τις ωραίες σας στιγμές. Στη Νέα Ευκαρπία 25 Μαρτίου 2, 23, 10, 6, 85, 127 και ένάστρος.gr. Σας ξαναθυμίζω, 12 και 13 Ιανουαρίου, Expo Wedding, Σαββατοκύριακο, δεν είναι αυτό, 12-13, βέβαια, Σαββατοκύριακο. Έκθεση γάμου, το Ένάστρος θα έχει δικό του stand, εσείς που είστε υπέρ του γάμου, πάτε μια βόλτα.
να μορφωθείτε. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας. Προσθέτω κι άλλη μία τώρα συμμετοχή. Όχι, Δημήτρη, δεν άργησες. Τώρα σε βάζω. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και σε όσους μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία. Εγώ να πάω βόλτα. Μου λένε, Χρήστο, να πάω βόλτα στο Expo Wedding. Τι να πάω να κάνω. Τη γλάστρα. Αυτή που... είναι, πώς το λένε, είναι έτοιμοι με ημερομηνίες και τα λοιπά. Πάνε εκεί να δουν, έτσι πάει στις εκθέσεις γάμου. Δεν ξέρω. Α, πάω ρε παιδιά. Ό,τι πρέπει να πάω. Είναι ο χορηγός εκεί. Πρέπει μια βόλτα, πρέπει ένα καφέ να πάω να τον πιω. Είναι αλήθεια. Κληρώνουμε μια πολύ ωραία ατζέντα και χαίρομαι που υπάρχει συμμετοχή. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι ένα απλό δώρο, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουμε κληρώσει εδώ όλα αυτά τα χρόνια, 13η σεζόν, ώρα για μπλε. Πάρα πολλά πράγματα. Από διαρκείας μέχρι φανέλες μέχρι οτιδήποτε. Αλλά μου κάνει εντύπωση που συμμετέχετε και μου αρέσει αυτό. Θετική εντύπωση. Καμιά εικοσαριά πρέπει να είστε τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας δω και σε λίγο που θα κάνουμε στις 8 την κλήρωσή μας. Παραλαμβάνω μια ατζέντα του βολεϊκού Ηρακλή, πάρα πολύ ωραία, του 19 για τις σημειώσεις σας, για τις γιορτές σας. Να μην ξεχνιέστε εκεί να. Πώς λέω εγώ σε κάποιους που μου λένε πάλι, ξέχασες. Και του απαντάω, γριά έμερε, φίλε, ξεχνάω. Τι να κάνω. Έτσι θέλουμε ένα σημειωματάριο. Πώς θα γίνει. Είτε στο ποστάρισμά μας στο Facebook, μπορείτε να γράφετε από κάτω συμμετοχή για την ατζέντα, είτε στο blue-libero-papaki-yahoo.gr. Και αν θέλει κάποιος, μπορεί να στείλει και 2 και 3 φορές, να έχει περισσότερες πιθανότητες. Υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλου σε εξέλιξη στη Λαμία στο 1 λεπτό, Λαμία Παναθηναϊκός 0-0. Και ένα φιλικό Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα 0-1. Για όσους ασχολούνται με το κουπόνι του στοιχήματος τούτη την ώρα. Νωρίτερα είχαμε την προπονήτρια της γυναικείας ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή, την κυρία Ιωάννα Καπουσούζη. Και την ευχαριστούμε γιατί 7.30 είναι προγραμματισμένη η προπόνηση και ίσα-ίσα προλάβαμε να πούμε δύο πράγματα για τη χθεσινή νίκη. Σε λίγο θα έχουμε μία ακόμα συζήτηση για το μπάσκετ του Ηρακλή, με αφορμή και μια πρόσφατη ανακοίνωση που βγήκε από την ΚΑΕ Ηρακλής. Να επιστρέψω λίγο για το ποδόσφαιρο, να πω ότι το παιχνίδι της Κυριακής, εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, θα το σφυρίξει ο κύριος Δραγούσης από το Κιλκής, βοηθή Μωυσιάδης Στεφούλης από Γρεβενά, τέταρτος ο κύριος Πουλικίδης από Δράμα, παρατηρητής ο Σαββόγλου από την Ξάνθη. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον εμπειρότατο προπονητή που πλέον δεν βρίσκεται στον Ηρακλή, γιατί πρόσφατα σχετικά χρονικά μιλώντας πάντα η ΚΑΕ Ηρακλής έβγαλε ανακοίνωση με την οποία τον ευχαριστεί για την μέχρι τώρα συνεργασία και ουσιαστικά ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας. Ο κύριος Μάκης Καλανταρίδης είναι στην γραμμή μας, τα έχουμε ξαναπεί coach εδώ στην ώρα για μπλε. Καλή χρονιά, με υγεία. Καλησπέρα και καλή χρονιά στους ακροατές σας. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Και εμείς και υγεία πάνω απ' όλα, όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Να ρωτήσω πολύ απλά τι ακριβώς συνέβη και λύθηκε η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Σε αυτά που γράφει μέσα η ανακοίνωση είναι μια πραγματικότητα ότι με τη δική σας παρουσία πέρυσι η ομάδα κατάφερε μετά από πολλά χρόνια, η ομάδα των εφήβων, έτσι, γιατί μιλάμε για επίπεδο ακαδημιών κυρίως, να είναι στο Final Four, ανέδειξε αρκετά ταλέντα. Και ήρθε αυτή η ανακοίνωση πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα που έδωσε τέλος στην σχέση σας που είχατε. Ναι, απλά να πω ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω τους λόγους. Να διευκρινίσω ότι στον Ηρακλή δεν είναι η πρώτη χρονιά που δουλεύω. Έχω δουλέψει στο παρελθόν, έχω κάνει και άλλες επιτυχίες με την εθνική ομάδα του Ηρακλή και με την ανδρική. Παρ' όλα αυτά, την Κυριακή το βράδυ είχαμε ένα παιχνίδι. Και ένα ονοματεπώνυμο, αν πούμε, David Ingram, και αυτό πρέπει να το προσθέσουμε. Εντάξει. Για όσους αυτό έπρεπε να το σκεφτούν οι άλλοι. Είχαμε ένα παιχνίδι την Κυριακή το βράδυ, το οποίο παίξαμε και το κερδίσαμε. Mm-hmm. Μιλάμε για την εφηβική ομάδα, coach, έτσι. Ναι, ναι. Mm-hmm. Και την Δευτέρα το πρωί, ένας κύριος ο οποίος κάνει τον εισπράκτορα των χρημάτων στην Ακαδημία,
με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι μου έχουν πει από την ΚΟ που ήταν η ανεργική ομάδα να σου ανακοινώσω τη λήξη της συνεργασίας. Αυτό. Δεν γνωρίζω κάποιο λόγο. Δεν σας μετέφεραν τους λόγους. Όχι. Και να πω ότι υπήρξε κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα, γιατί όπως μου είπατε η ομάδα κέρδισε, η δική ναι, σας το η ομάδα. Το αρνητικό αποτέλεσμα ήρθε την Τρίτη που η ομάδα έπαιξε ακόμα ένα παιχνίδι με τον Μαντουλίδη, με coach άλλους αυτούς τους οποίους βάλαν τα αρμόδια. Α, εννοείται η ΙΤΑ ήρθε μετά από εσάς, προχθές. Ναι, την Τρίτη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θες να πω δύο πραγματάκια. Να πείτε τι θέλετε. Όσον αφορά, η ομάδα λειτουργήσε πέρσι με πολύ κατώτερο έμψυχο υλικό από ότι φέτος. Πέρσι όμως η επιτυχία που έκανε και πήγε στο Final Four χωρίς να το περιμένει κανένας, αυτό το οποίο ας πούμε μνημονεύουν στην ανακοίνωσή τους οι υπεύθυνοι της Καϊρακλής. Υπήρχε μια άψογη συνεργασία με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν συνέχεια δίπλα στο τμήμα, ήταν το πρωί μέχρι το βράδυ εξωαγωνιστικά, στο πάγκο, παντού, το Βαγγέλη το Τσίμο, σε αντίθεση με τη φετινή ομάδα, η οποία ήταν τελείως αφημένη στην τύχη της. Και όσον αφορά και μου δίνει το δικαίωμα αυτό ότι τα χρόνια που είμαι στον Ηρακλή, είναι ντροπή για τον Ηρακλή μια εφηβική ομάδα με τέτοιους παίκτες, εκπροσωπώντας ένα τέτοιο σύλλογο, να πηγαίνει στα παιχνίδια και στον πάγκο να κάθονται μόνο 7 αναπληρωματικοί παίκτες και ένας προπονητής. Υπήρχε πλήρης αδιαφορία και κανείς άνθρωπος... Δεν αντικαταστάθηκε ο κύριος Τσίμος εννοείται. Ναι, αντικαταστάθηκε όσον αφορά... τη δουλειά που έκανε στην Ακαδημία ώστε να κάνει τις πράξεις και εν πάση περιπτώσει να κάνει, αλλά όχι στον πάγκο της ομάδος. Ο πάγκος της ομάδος ήταν τελείως κενός, δεν υπήρχε τίποτε. Θεός φυλάξει, αν είχαμε ένα τραυματισμό, δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος να ασχοληθεί με τον αθλητή που τραυματίστηκε αν το παιχνίδι συνεχιζόταν. Και εν πάση περιπτώσει, όλη η εικόνα ήταν αυτή με όποιος φταίει για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά τα αποτελέσματα δεν ήταν άσχημα και φέτος. Τα αποτελέσματα δεν ήταν άσχημα μέχρι στιγμής για το λόγο ότι έτσι πως διεξάγεται το πρωτάθλημα. Τα κρίσιμα παιχνίδια είναι το Μάρτιο όσον αφορά την πρόκριση στο Final Four της Θεσσαλονίκης. Ναι. Πράγμα το οποίο ο Ηρακλής το έχει ή το είχε και το έχει ακόμα σχεδόν σίγουρο. Από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήρθαν το καλοκαίρι με προοπτικές μεγάλες για το σύλλογο και ευχής έργων είναι να προσεχτούν και να βγουν. Άρα εμείς είχαμε μια ομάδα η οποία δεν ήταν αυτούσια δικιά μας, ήταν με 7-8 προσθέσεις. Άρα έπρεπε να πάρουμε χρόνο ώστε αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να συγχρονιστούν μεταξύ τους. Αυτό το πράγμα το ξέραν από την αρχή από τη διοίκηση. Η απάντησή τους ήταν ότι δεν μας ενδιαφέρει ακόμα και η διάκριση, όσο μας ενδιαφέρει οι παίκτες αυτοί να βγουν για την ανδρική ομάδα. Να προσφέρουν στη μεγάλη ομάδα, ναι. Ναι, 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 και εκεί επάνω δουλεύαμε. Και εδώ δεν θα μου απαγορεύσει κάποιος να πω ότι μια τέτοια προοπτική και μια τέτοια κατάσταση που έγινε φέτος στον Ηρακλή, η οποία ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδομένα των εφηβικών πρωταθλημάτων, δηλαδή τόσοι πολύ καλοί παίκτες να έρθουν το καλοκαίρι στην ομάδα και για το παιδικό ήρθαν οι παίκτες, να τη χάνει τις πλήρους, και εννοώ πλήρους, εγκατάληψης όσον αφορά από τον πρώτο προπονητή. Ο πρώτος προπονητής, αυτός ο οποίος διαδείχθηκε, τον κύριο Χατζηκυριακίδη, δεν είχε καμία επαφή με την εφηβική ομάδα, δεν είδε ποτέ ούτε μια προπόνηση, δεν είδε ποτέ ούτε ένα παιχνίδι και νομίζω ότι όταν 7 παίκτες αποτελούν μέλη της ανδρικής ομάδος, οι 4 γυμνάζονται μόνιμα και οι 2 είναι πάντα στη δωδεκάδα, δεν είναι σωστό ο πρώτος προπονητής, ο οποίος είναι δικά του εργαλεία, να μην έρχεται να τους δει στην κανονική αγωνιστική δράση που παίζουν λόγω της ηλικίας τους στο εφηβικό πρωτάθλημα. Από εκεί και μετά θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ... Μήπως σας είχε παραπάνω εμπιστοσύνη ότι τους δουλεύετε πολύ καλά και ότι τους καλά, προετοιμάζετε για να τους έχεις στην δωδεκάδα. Δεν ξέρω, χάρη το λόγο να το λέω. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα θα ήθελα και την τοποθέτηση όποιον φύγονται, αν φύγονται από τα λεγόμενά μου, θα ήθελα να το σταματήσω εδώ. Θα ήθελα να ευχηθώ πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες σε αυτά τα παιδιά, διότι αν δουλέψουν σίγουρα θα βγουν για τον Ηρακλή, και θα ήθελα να ευχηθώ καλή άνοδο στην ανδρική ομάδα, η οποία είναι η τρίτη φορά που κάνει μια μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά το να πετύχει το στόχο που θέλουν όλοι οι φίλαθλοι του Ηρακλή, να ξεκολλήσει η ομάδα από την Α2 και να βγει επιτέλους στην Α1. Το ξέρω και το ακούω ότι το λέτε και το εννοείτε ότι η ευχή σας είναι μεγάλη για να τα πετύχει. Μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Σε αριθμό, πόσα τέτοια παιδιά, παύλα, ταλέντα μπορούμε να περιμένουμε αύριο μεθαύριο να επανδρώσουν την ανδρική ομάδα?
αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει τουλάχιστον... Αν θέλετε και ονόματα, ό,τι ναι, ναι, βεβαίως. Είναι ο Τσούκας, είναι ο Γιοργαλάς, είναι ο Κατσαούνης, είναι ο Φίλιος, είναι ο Πετανίδης, ο οποίος είναι ακόμα και πιο μικρός από αυτούς που προανέφερα. Είναι παιδιά τα οποία, είναι ο Αλεξιάδης, είναι παιδιά τα οποία σίγουρα έχουν μέλος στον Ηρακλή, αν προσεχτούν, να στελεχώσουν την ανδρική του ομάδα, οπότε να πάψει ο Ηρακλής να βασίζεται σε μισθοφόρους και αν τυχόν βγει στην Α1 με πολύ έξυπνες κινήσεις όσον αφορά τους ξένους παίκτες που είναι το βαρόμετρο στην Α1, να μπορεί και να διατηρηθεί στην κατηγορία και να έχει επιτυχίες. Να τελειώσω μόνο σε παρακαλώ πολύ λέγοντας ότι ο Ηρακλής ξεκίνησε με την εθνική του ομάδα 1 Ιουλίου προετοιμασία για τη φετινή χρονιά και μέχρι την ημέρα που με ανακοίνωσαν εμένα τη λίστα συνεργασίας είχαμε κάνει 169 προπονήσεις. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα διάστημα 6 μηνών 9 μέρες τα παιδιά μείναν μακριά από το γήπεδο. Το οποίο είναι λογικό γιατί έπρεπε να παίρνουν και κάποια ρεπό αμέσως μετά το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία είπα, θα ήμουν πάρα πολύ περίεργος να δω τους λόγους τους οποίους οδηγήσανε την διοίκηση να μου ανακοινώσει μέσω αυτού του κυρίου και δεν σεβάστηκε την ιστορία μου ώστε να με πάρει τηλέφωνο κάποιος, έστω ο πρόεδρος ή έστω ο τοποτηρητής που έχει στην ομάδα και να μου το πει με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, coach. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε από ευχαριστώ εδώ και πέρα. Πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο Μάξιο Καλαδαρίδης ήταν ένα κεφάλαιο για τον Ηρακλή, πέρα από την ιστορία που έχει και τα προηγούμενα χρόνια. Ο άνθρωπος που έφερε εδώ τον David Ingram, εντάξει, δεν χρειάζεται να το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Καλή χρονιά, με υγεία, καλή χρονιά. Αλλά από εκεί και πέρα... επαναλαμβάνω, πρόσφατα βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Πέρυσι ήταν επικεφαλής και φέτος στην εφηβική ομάδα όπου μετά από χρόνια βρέθηκε στο Final Four του πρωταθλήματος των εφήβων και φέτος πήγαινε καλά. Κατέγραψε τα προβλήματα, κατέγραψε τα παράπονά του, κατέγραψε τα γεγονότα, κατέγραψε την απορία του για το ότι ουσιαστικά απολύθηκε. Αυτό καταλαβαίνουμε. Όταν του ανακοίνωσαν απλά ότι τελειώνει η συνεργασία. Μακάρι να αναλάβει κάποιος που θα συνεχίσει το έργο του κυρίου Καλανταρίδη που τον ακούσαμε όσο φίλαμε. Ενημερωτική εκπομπή είμαστε. Υπήρξε αυτή η εξέλιξη στις ακαδημίες του μπασκετικού Ηρακλή με την πρόσφατη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής που φυσικά εξήρε και το έργο του αλλά πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση. Ένας Ηρακλής που προετοιμάζεται. Ακούσαμε και την ευχή του φυσικά, ολόψυχα, που μετέφερε για την ανδρική ομάδα να τα καταφέρει επιτέλους να ανέβει κατηγορία. Ο Ηρακλής που προετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς και εξαιρετικά αφίβολο τον Πολυτάρχου για την μάχη του Σαββάτου στις 5 το απόγευμα με τον Διαγόρα Δριοπηδέων, μια ομάδα που είχε κερδίσει τον Ηρακλή στην αρχή και θυμάστε πόσο ηχηρή σφαλιάρα ήταν εκείνη και έγιναν και αλλαγές από τότε. Και μετά το Μαρούσι έγιναν αλλαγές, οι δύο βαριές ήττες στην Αθήνα. Το θετικό είναι ότι και ο Λιάπης και ο Κακαρούδης δίνουν το παρόν στις προπονήσεις και εκτός συγκλονιστικού απορρόπτου θα είναι στη διάθεση του κυρίου Μέξα. Είπαμε για τον Πολυτάρχου 50-50 οι πιθανότητες για να δώσει το παρόν έστω και λίγο. Για λίγο ακόμα, blue-libero-papaki-yahoo.gr και στο post στο Facebook για να διεκδικήσετε την ατζέντα μας του βολεϊκού Ηρακλή που κληρώνουμε και σήμερα. Μία είχαμε χθες, μία είχαμε σήμερα για να δώσουμε σε εσάς. Για το βόλεϊ που περιμένουμε κι άλλες μεταγραφικές κινήσεις πέρα από την απόκτηση του Αργύρη Μαυροβουνιώτη που τον ακούσατε χθες ζωντανά εδώ στην ώρα για μπλε. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάτι και για τη θέση του διαγωνίου και για κάποιες άλλες θέσεις, είτε αποχωρήσει είτε μεταγραφική ενίσχυση της ομάδος. Ο Ηρακλής που παίζει ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι στο βόλεϊ στη Μίκρα στις 7 με αντίπαλο τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Πάμε τώρα, όπως σας προαναγγείλαμε, σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, σε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ως εκπομπή δεν ασχολούμαστε μόνο με τα της καθημερινότητας του Ηρακλή, ασχολούμαστε και με τα της καθημερινότητας των συνανθρώπων μας. Και μιλάμε για έναν οπαδό του Ηρακλή που αντιμετωπίζει ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο λόγος για τον φίλο μας και ακροατή όλα αυτά τα χρόνια, τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο που είναι στην γραμμή μας. Καλή χρονιά, Κωστή. Με υγεία.
Καλησπέρα και από μένα. Σας εύχομαι η καινούργια χρονιά το 19 να σας έχει πάντα γερούς και επιτυχία και στον Ηρακλή μας. Εγώ, Κωστή, σου εύχομαι ένα νέο σπίτι, γιατί στην κυριολεξία αυτό που έπαθες δεν θέλει να το πάθει κανένας άνθρωπος στον πλανήτη. Από χθες έχει ανέβει ένα κείμενο που γνωστοποιεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις από 16 Νοεμβρίου. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Κώστας ο Χατζόπουλος είναι ένας φανατικός οπαδός του Ηρακλή που τρέχει παντού και στο εξωτερικό σε θυμάμαι και σε όλα τα χωριά σε θυμάμαι και παντού σε θυμάμαι και σε βλέπω όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι μόνιμος κάτοικος του Αγίου Αντωνίου και δυστυχώς σε βρήκε ένα κακό βράδυ 16 Νοεμβρίου. Τι ακριβώς συνέβη με το σπίτι σου? 16 Νοεμβρίου, Παρασκευή ημέρα, κατά τις 8 και 10, εκεί ήταν αυτή την ώρα, εκεί την ώρα. Είχα μόλις βγει από το μπάνιο του σπιτιού μου. Ήταν το μοναδικό σημείο που είχα σποτάκια, γιατί το σπίτι πάνω δεν έχει πλάκα, είναι ψευδοροφή με τη σκεπή, την ξυλία. Μόλις βγήκα από το χώρο, από το μπάνιο, καθόμουν στο σαλόνι και έβλεπα τηλεόραση. Εκείνη τη στιγμή ακούω ένα θόρυβο, σαν ένα τσακ τσακ, ένα θόρυβο δηλαδή. Νόμιζα ότι έξω βρέχει. Βγαίνω έξω εκείνη τη στιγμή και βλέπω δεν βρέχει. Λέω, μάλλον δεν άκουσα καλά. Πάω να μπω μέσα στο σπίτι και βλέπω από τη γωνία, από τη σκεπή, μια τεράστια φλόγα η οποία να βγαίνει προς τα επάνω. Η πρώτη μου σκέψη ήταν κατευθείαν κλείνω το γενικό το ηλεκτρικό κάποιο ρεύμα. Κάποιο βραχυκύκλωμα προφανώς. Μάλιστα. Κλείνω το ρεύμα, καλώ κατευθείαν την πυροσβεστική και φωνάζω βοήθεια γιατί εδώ στο χωριό τα λοιπά, η γειτονιά από εδώ από εκεί. Ήρθε ένας γείτονας ο άνθρωπος, έτρεξε γιατί αυτός ήταν στο μπαλκόνι του και τη στιγμή πιο μπροστά έξω και είδε τη φωτιά τη δικιά μου που έβγαινε από στα πάνω το σπίτι, γιατί εγώ ούτε καπνιά ούτε μυρωδιά δεν ήρθε. Γι' αυτό βρήκε αδιέξοδο, φαίνεται, όταν κάει και να βγαίνει σε ένα σημείο έξω. Το σπίτι από κάτω έχει καταπακτεί. Όταν λέω καταπακτεί, εννοώ όπως είναι ψευδοδροφή, έχει ένα τετράγωνο από μέσα. Ναι. Ανοίγω εκείνο το τετραγωνικό και βλέπω μια πυρηνή λέλαπα, ένα ηφαίστειο, μέσα τρελάθηκα. Ήρθε η πυροσβεστική άργησα, εδώ που τα λέμε η πυροσβεστική άργησε να έρθει, γιατί πήρα 8 και 10 τηλέφωνο, ήρθε 9,5 ώρα έρθε. Η πυροσβεστική. Και ήταν ήδη αργά, έτσι, το ήταν σπίτι ήδη, έχει καεί. Είχε λαμπαδιάσει, δυστυχώς, είχε λαμπαδιάσει όλο το σπίτι, όλο το τετραγωνικό. Ήρθε ο γείτονας, με λέει, φύγε, θα καεί ζωντανός. Δεν μπορούσα να πάρω αναπνοή, αναθυμιάσεις, όλα είχανε, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Βγήκα με ένα μπουρνούζι και με παντόφλες. Και να μην μπορώ να κάνω τίποτα, να βλέπω το σπίτι μου να καίγεται και να μην και μπορώ ό,τι, να κάνω. Και ό,τι υπήρχε μέσα στο σπίτι από προσωπικά αντικείμενα, από ρούχα, από όλα. Τα πάντα. Όλη σου η ζωή έχει καεί, έτσι. Όταν λέω τα πάντα, παιδιά, τα πάντα. Ένα σπίτι 15 χρονών σπίτι ήταν αυτό. Το 2003 το είχα κάνει. Λοιπόν, έχω και μια κόρη με ειδικές ανάγκες που είναι κάτω, ναι. η κόρη μου είναι με ειδικές Η οποία ανάγκες. Είναι ακριβώς από κάτω από το σπίτι και αυτό έχει επηρεαστεί ο κάτω όροφος. Και αυτό το σπίτι σχεδόν είναι καταστραμμένο από τα νερά, γιατί όταν βρέχει, τώρα που βρέχει και τα λοιπά και τώρα και τα άλλο, όλα τα νερά σφραγίζουν κάτω, έχει μουχλιάσουν τα πάντα, οι τείχοι, τα ντουβάρια, μας τρώει υγρασία, μιλάμε για πολλές αθυγινές καταστάσεις, παιδιά, δεν μπορούμε να... Μιλάμε, όσο ακούτε τώρα τον Κωστή, για έναν συνάνθρωπό μας που ξαφνικά έχασε το σπίτι του, κινδυνεύει να χάσει και τον κάτω όροφο που μένει η κόρη του, που έχει, εγώ θα πω, είναι ένα παιδί με ειδικές ικανότητες, έτσι θέλω να το λέω, και ξέρω πόσο την αγαπάς. Και όποιος μπορεί... Και όσοι μπορούν, είτε από την οικογένεια του Ηρακλή, είτε γενικότερα, γι' αυτό και το κοινοποιήσαμε στο Facebook, γι' αυτό και τον Κώστα τον φιλοξενούμε τώρα μέσω της ώρας για μπλε, που μας ακούει αρκετός κόσμος. Θα δώσουμε και το τηλέφωνο σου, Κωστή, φυσικά στον αέρα. Όποιος μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σου και από εκεί και πέρα θα βρείτε τον τρόπο που θα μπορέσει ο καθένας από εμάς να σε βοηθήσει. Εγώ εύχομαι αυτό το πράγμα ο μεγαλύτερος εχθρός της ζωής μου να μην το αντιμετωπίσει. Γιατί αυτό που έχω ζήσει, παιδιά, ήταν το κάτι άλλο. Το λέω και ακόμα να ταιριάζω. Ξαφνικά να καίγονται τα πάντα και να μην έχεις τίποτα. Απάντα, το μοναδικό πράγμα που δεν κάει, κύριε παιδιά, το λέω και να ταιριάζω αυτή την ώρα, μου έχετε να βάλω τα κλάματα μπουρκώνω, ειλικρινά, μια Παναγία του Στήνου δεν έπαθε το παραμικρό.
ούτε ψεγάδι, ούτε να καεί, ούτε σημαδάκι. Όταν το λέω ακόμα σαν να το λέω από τώρα αυτή τη στιγμή. Μια εικόνα η οποία δεν επαθετεί να όποιος μπορεί να έρθει στο χωριό να το δει και από κοντά. Αυτά που τα λέω είναι γεγονότα αληθινά, τα έχω ζήσει. Μπορεί να έρθει στον Άγιο Θεσσαλονίκης να με δει, να με γνωρίσει και από κοντά ποιος θέλει. Και τι να πω. Και είμαι και ξέχασα μια παράληψη ότι είμαι και μακροχρόνιος άνεργος. Είμαι εδώ και κοντά στα δύο χρόνια. Άνεργος είμαι, γιατί και η ηλικία μας είναι 55 χρονών, είμαι να πω και την ηλικία μου, μια από το φέρει. Είσαι και ερωτευμένος με τον Ηρακλή, έχεις κι άλλο πρόβλημα. Είμαι με τον Ηρακλή, είμαι τρελαμένος από μωρό. Έχεις κι άλλο πρόβλημα, Κώστα. Εγώ να σε πω την αλήθεια, έφαγα φυλακή στο στρατό μόνο και μόνο για τον Ηρακλή, γιατί ήταν να γυρίσω Σαββάτο βράδυ μέσα και δεν πήγα Σαββάτο βράδυ, πήγα Κυριακή βράδυ μετά τον αγώνα. Και μόλις πήγα εκεί ήμουν αλφα, όποιος γνωρίζει την αλφα. Αδικαιολογείται ο Σαββόν, ναι, το ξέρω καλά. Θα με βγάζανε για στρατοδικείο και το λέω και τ' άλλο, γιατί έλειπα και τα λοιπά. Και έχω μαλώσει και πολλές φορές για τον Ηρακλή και όταν παντρεύτηκα χώρισα για τον Ηρακλή. Το ξέρω, και τα λοιπά, το και τα λοιπά. Είσαι από τους γνωστούς. Τρελούς και εσύ, στην οικογένεια. Ναι. Λοιπόν, έχουν αναρτηθεί να συμπληρώσω εγώ στο Facebook και στο δικό μου προφίλ, αλλά και σε πολλά προφίλ, γιατί έχω δει και να σε ενημερώσω, να πάρεις λίγο τα πάνω, ότι υπάρχουν αρκετές κοινοποιήσεις μέσα στο Facebook και βλέπω έτσι ευαισθητοποίηση του κόσμου. Δεν ξέρω αν από χθες το βράδυ που έγινε αυτό γνωστό, αν κάποιοι ήδη έχουν επικοινωνήσει μαζί σου τηλεφωνικά. Θα χαρώ αν γίνει αυτό. Κανένα δύο άτομα επικοινωνήσανε. Μακάρι δύο να γίνουν, ναι. 22 και 102. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και τα απαραίτητα έγγραφα έχει ο Κώστας και τις φωτογραφίες μέσα στο Facebook τις έχει αναρτήσει όποιος θέλει να δει. Μιλάμε ούτε απατεώνες είμαστε, ούτε όχι, είμαστε προς Θεού, λαβόγια προς Θεού, προς Θεού, τίποτα. Είναι πράγματα τα οποία μετά είναι κάτι που δεν θέλει κανείς ποτέ στη ζωή του να το πάθει από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί είναι όλα μαζεμένα και η ανεργία και η κόρη σου που χρειάζεται συγκεκριμένη στήριξη και πάνω απ' όλα ένα σπίτι για να μένει. Και Γιώργο, το σπίτι σου που κάει και ολόκληρο, τι θα συζητάμε τώρα. Γιώργο, και ο αξιωματικός της πυροσβεστικής μου είπε, αν τον πάθει ένα ώρα ύπνου, γιατί αυτό το πάθα κατά τσοκώ. Θα έχεις πρόβλημα με την αναπνοή σου, Θα με βρίσκανε, λέει, δυστυχώς, θα με βρίσκανε, λέει... Με τις αναθυμιάς, ναι. Ήδη, λέει, θα άμα ήταν... Δόξα τω Θεώ που δεν έγινε κάτι. Δόξα τω Θεώ που αυτό λέω, τι να πω άλλο. Και ευχαριστώ τον κόσμο όποιος μπορεί, τα θέλει και αν έχει τη δύναμη να βοηθήσει ο καθένας, γιατί όπως λες και εσύ, είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις. Όποιος έχει τη δύναμη. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν κάποιοι που θα σου σταθούν. Και ηθικά και οικονομικά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ευχαριστώ και το σταθμό σας για τη συμπαράσταση που με προσφέρει. Και η ώρα για μπλε είναι εδώ, το ξέρεις. Όποτε χρειαστείς είμαστε εδώ. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε υγεροί και εσείς και η οικογένειά σας. Κωστή μου, να με ενημερώνεις, έτσι. Ο Ηρακλής να βρει τον δρόμο του. Αυτό εύχομαι, και ο Ηρακλής να βρει τον δρόμο του. Και όλοι, μακάρι. Και όλοι, και στο μπάσκετ και στο βόλι και στο ποδόσφαιρο, όλοι από κοντά στον Ηρακλή μας. Αυτό θέλω να πω, παιδιά, και ευχαριστώ πολύ γιατί. Να σε καλά, Κώστα. Τα είπα ζωντανά στον αέρα. Να σε καλά. Να σε καλά, όποτε χρειαστείς, είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και εσύ. Να δώσω και το τηλέφωνο του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. 6994-478-496. Επαναλαμβάνω, 6994-478-496. Θα ξανακάνουμε αναφορές. Ακούσατε τα δεδομένα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Καλή δύναμη στον συνάνθρωπό μας και στον οπαδό του Ηρακλή. Πού είναι ο μυστήριος απ' έξω? Από εκεί, γιατί από εδώ θα βλέπεις εσύ, μπορεί να δεις και έναν ξάδερφό σου και να κάνεις μπισμπιζέ κλήρωση. Δεν σε εμπιστεύομαι. Ναι. Εσύ δεν έχεις συγγενή Ηρακλειδέα, δεν έχεις. Καταρχάς να σου πω κάτι. Ένα που έχει πει ένας φίλος και να πει το εξής. Το 1898 ιδρύθηκε ο Όμιλος Φιλομούσων και μετά το 1908 έγινε ο Ηρακλής. Σωστά? Σωστά. Το 1912 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Σωστά. Σωστά. Όλοι αυτοί που γεννούσαν παιδιά του Όμιλου Φιλομούσων και του Ηρακλή του 1908, τι ήτανε ρε φίλε? Παναχαϊκοί ήτανε. Τι ήτανε? Τι ήτανε όλοι αυτοί οι απόγονοι,
Αχ, δεν σας αρέσει, ε. Δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει. Τι να κάνουμε. Δώσε τώρα ένα νουμεράκι από το 1 ως το 24, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, το χθεσινό προκάλεσες τώρα το λαό. Μην ξαναπροκαλέσεις. Το 13. Το 13. Όχι το κελί. Όχι το κελί. Λοιπόν. Μην με καθυστερείς, γιατί καθυστερώ τη δική σου εκπομπή. Καλύτερα. Πού είναι ο συντοπίτης μου, πού είναι ο Σόγαμπρος? Τι, αποκλείστηκε? Εγώ πώς ήρθα, ρε? Με κουπί? Α, δουλεύει, δουλεύει, εντάξει, εντάξει. Το συγχωρούμε, το συγχωρούμε. Γυναίκα κέρδισε. Με σένα το να μην πω, τι θα κέρδιζε? Θα το πω αυτό που είπες? Θα το πω? Δεν τρέπεται λίγο, ρε? Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Εγώ θα το πω, εγώ σε δω στεγνά. Λοιπόν, ακούστε φίλοι ακροατές. Λέω στον Ντρούλινγκ, το Ζάχο, ότι κέρδισε γυναίκα. Και τι είναι το πρώτο πράγμα που μου λέει ο ξεδιάντροπος? Καλή. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε? Δεν τρέπεσαι λίγο? Καταρχάς, τα Ηρακλάκια, οι ακροάτριες, είναι κουκλιά όλα. Όλα. Οπότε, η απάντησή σου ήρθε. Λοιπόν, Έρικα Ζιούτα, νικήτρια, θα ενημερωθεί και μέσω του Facebook. Βάλαμε και τους χθεσινούς στη σημερινή κλήρωση και αυτούς που προσθέσαν σήμερα τα μηνύματά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Έναστρος, όταν παντρευτεί ο Ζάχος Ντρούλινγκ, εκεί θα πάει. Νέα Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 2, 2310-685-127 και Έναστρος.gr. Για γάμο, για βάφτιση, για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Ζάχος Ντρούλινγκ ακολουθεί με guest star. Τι, να προλογίσω? Δεν ακούω, ρε φίλε. Ο guest star θα ακολουθήσει μαζί με τον Ζάχο. Σου φάγα για 10 λεφτά. Ορίστε. Λεφτά. Και λεφτά και λεφτά. Και το σκούφο εσύ δεν το φοράς πλέον, το έβαλε ο Παντελής, ε. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αλλάζουν οι καιροί. Αλλάζουν οι καιροί. Καλό βράδυ σε όλους. Πρώτα ο Θεός, αύριο εδώ με την ώρα για μπλε. Στο Λίμπερο 107,4. Αύριο έχουμε το pre-game μας το καθιερωμένο, όπως κάθε Παρασκευή. Να είστε καλά.